πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ότι το βράδυ των εκλογών θα είναι μια μεγάλη νύχτα όσον αφορά το αποτέλεσμα. Μη σας διαφεύγει της προσοχής, ότι και στο πρώτο σφατοσυνδικά παρελθόν, και μιλώ για το 2000, υπήρξε η δημοσιοποιητική βεβαιότητα τότε τα κέρδια Νέα Δημοκρατία και εν τέλει η Νέα Δημοκρατία ήρθε δεύτερο κόμμα, με πρώτο κόμμα του Πασόκ, τότε υπό τον κύριο Σιμίτη. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία της κοινωνίας. Μια ανησυχία η οποία κατά την άποψή μου μπορεί να γεννήσει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα στην κάλπη από εκείνα τα οποία προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Πέραν όμως και το, εάν δείτε την ίδια δημοσκόπηση διαχρονικά, μάλλον την ίδια εταιρεία διαχρονικά, θα δείτε ότι συνεχώς βαίνει μειούμενη διαφορά και δεν ξέρω μέχρι πρόσφαση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σήμερα το πρωί ήμουν σε ένα μεγάλο κανάλι των Αθηνών, όπου σχολιάστηκε η δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έδειξε 4,5 μονάδες διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Και η ίδια εταιρεία πριν από μερικές μέρες έφερε διαφορά μέχρι και 8 μονάδες. Ναι. Επομένως, δεν συμμερίζω, όπως είπα στην κατάσταση, ότι είναι παγιωμένη κατάσταση και πρέπει να προσανατολιστούμε την αποδοχή του εκλογικού αποτελέσματος όπως αυτό αποτυπώνεται στις κάποιες δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση λέτε δηλαδή με λίγα λόγια ότι πρόκειται για ντέρμπι. Αυτό το βλέπω και το βλέπω με την καθημερινή διαφοροποίηση πάρα πολλών ανθρώπων, πέραν το ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους ψήφων από τη δεξαμενή τη μεγάλη από τον ανθρώπο που είχαν ψηφίσει στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί πιστεύετε, κύριε Μαργογιαννάκη, ότι η συσπήρωση παραμένει σε χαμηλά ακόμα επίπεδα? Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απαρνηθεί τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή στην αιτία της συγκυρίας η οποία επέβαλε τη λήψη αποφάσεων, σκληρών αποφάσεων που πολλές φορές ενήχαν το στοιχείο της αδικίας, πήγαν κατευθείαν προς το ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα σκεφτούν το διακίνημα και θα επανακάψουν τουλάχιστον σε ένα ορισμένο ποσοστό. Κύριε Κουμιώτη, κοιτάξτε, άμα δούμε κάνω μια πολιτική ανάλυση, δούμε τι συμβαίνει στην παγκόσμια σκακέρα την πολιτική. Θα δούμε ότι όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες είχαν αναλάβει ή έχουν αναλάβει να βγάλουν μια χώρα από την κρίση, αναγκάζονται να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες και το σύνθεση είναι και τα δημοσκοπικά ενίοτε δε και τα εκλογικά αποτελέσματα να μην είναι εκείνα τα οποία θα τους ευνοούν. Είναι δυστυχώς η μοίρα εκείνων οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των δύσκολων αποφάσεων. Εδώ όμως θέλω να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει ξεφύγει από τον λαϊκισμό, τον εύκολο λαϊκισμό και θα εκτιμήσει τη σοβαρότητα της προσπάθειας που έγινε και στο τέλος άρχισε μας.